σύντροφοι και συντρόφισσες, αγαπητές φίλες και φίλοι, ελπίζω να τηρήσουμε το ενδιαφέρον, τουλάχιστον για αυτούς που κάνονται όρθιοι. Γιατί η καθιστή είναι πιο εύκολο. Καταρχήν θα σας πούμε ότι με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση με θέμα «Η κρίσιμη χρονιά 1944 μέσα από το δοκίμιο ιστορίας του ΚΚΕ, γεγονότα και συμπεράσματα», αυτός είναι ο τίτλος, που πραγματοποιούμε στο πλαίσιο της έκθεσης που κάνει η Κομματική Οργάνωση Αττικής με τίτλο «Το απελευθερωτικό επαναστατικό 1944». Έχουν περάσει σχεδόν 10 μέρες από την αγένεια της έκθεσης. Η ανταπόκριση έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία που είχαμε για την επισκεψιμότητα. Έρχεται κόσμος κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους, κάθε επαγγέλματος και βέβαια όχι μόνο από την Αθήνα, αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι καλά κάναμε και κάναμε αυτή την έκθεση, βοηθάει πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους που την έχουν επισκεφτεί. Και προσδοκούμε να την επισκεφτούν και πάρα πολύ άλλοι το επόμενο διάστημα. Ο βασικός λόγος, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, που μαγνητίζει με τέτοια ένταση 80 χρόνια μετά εκείνη η περίοδος που συζητάμε, είναι γιατί εκείνη την περίοδο, όπως τα είδατε κιόλας από την έκθεση, ο λαός πίστεψε στις δυνάμεις του, έγινε πρωταγωνιστής των εξελίξεων, βγήκε στο προσκήνιο της ιστορίας, κατάφερε να γίνει αυτό που λέμε ο ήρωας λαός. Δηλαδή, μεγαλούργησε, πρωταγωνίστησε σε μεγάλα γεγονότα, σε μεγάλα έργα. Απέδειξε ότι και στις πιο δύσκολες συνθήκες, όπως ήταν εκείνη στη δεκαετία του 40, του φόβου, της μαυρίλας, όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, ο λαός μπορεί να σηκώσει ανάστημα, να μεγαλουργήσει, να γράψει χρυσές σελίδες στην ιστορία του λαϊκού κινήματος, να κάνει πράξη το σύνθημα που φωνάζουμε και τώρα ή που το γράφουμε στις προκηρύξεις μας, μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Ως ΚΚΕ, ως κόμμα, είμαστε υπερήφανοι, γιατί είναι ανεξίτηλη η σφραγίδα του κόμματος, κάτω από την καθοδήγηση του οποίου ο λαός μας κατάφερε να γράψει τις πιο λαμπρές σελίδες στη σύγχρονη ιστορία του. Αυτή η χαρά, αυτή η νίκη δεν χαρίστηκε από κανένα στο λαό μας. Όπως ποτέ άλλωστε δεν του χαρίζεται τίποτα. Τη νίκη του την κέρδισε με το αίμα του, με τεράστιες θυσίες, αλλά και με τη μαχητική του εισβολή στο προσκήνιο της ιστορίας, με μπροστάρι, εμπνευστή και καθοδηγητή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τίποτα από όσα πέτυχε το κόμμα, ο λαός μας, εκείνη την περίοδο δεν ήταν δεδομένο. Ούτε βέβαια εύκολο. Η έναρξη του πολέμου, όπως ξέρετε, είχε βρει το ΚΚΕ βαριά χτυπημένο από τη δικτατορία του Μεταξά και ακολούθησε η βαρβαρότητα της τριπλής φασιστικής κατοχής. Παρόλα αυτά και παρόλες τις αντιφάσεις, από την πρώτη στιγμή έγινε προσπάθεια το κόμμα μας να παρεύει, να δώσει κατεύθυνση στην πάλη του λαού ενάντια στην ξένη εισβολή. Στη συνέχεια, στην περίοδο της κατοχής, το ΚΚΕ πέτυχε πραγματικούς άθλους. Να ανασυγκροτήσει τις οργανώσεις του, να πρωταγωνιστεί στο μαζικό πολιτικό και ένοπλο εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, της Εργατικής Αλληλεγγύης, της ΟΠΛΑ και των λαογέννητων θεσμών στην ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι, μέσα από αυτή την πορεία, αναδείχθηκε ως ηγετική πολιτική δύναμη και αιμοδότης του αγώνα του λαού μας. Η αλήθεια είναι ότι οι αντίπαλοι τα βρήκαν πολύ σκούρα. Η αλήθεια είναι ότι με τον ελληνικό λαό φάνηκε ότι δήθεν παντοδύναμοι και άτρωτοι ναζί κατακτητές δεν ήταν η πραγματικότητα ή η αλήθεια. Ήδη από το 1943 οι αντάρτες του ΕΛΑΣ είχαν απελευθερώσει εκτεταμένα εδάφη της χώρας που ήταν ανεξάρτητα τόσο από τις κατοχικές αρχές όσο και από τη δοσιλογική κυβέρνηση που υπήρχε στην Αθήνα. Αυτό που γράφουμε ότι από τη Φλόρινα μέχρι τα περίχωρα της Αθήνας μπορείς να ταξιδέψεις με ασφάλεια με ένα διαβατήριο του ΕΑΜ
το έγραφαν οι ίδιοι οι Βρετανοί σε αναφορές που έδιναν εκείνη την εποχή για την κατάσταση στη χώρα μας. Σε αυτές τις περιοχές άρχισαν να λειτουργούν λαογέννητοι θεσμοί τοπικής διοίκησης, εκπαίδευσης, δικαιοσύνης. Η συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης, της τριλικής κυβέρνησης του Βουνού, όπως τη λέμε, αποτέλεσε το αποκορύφωμα αυτής της δραστηριότητας. Την ίδια περίοδο, την ίδια στιγμή, στα αστικά κέντρα οι προσπάθειες των αρχών κατοχής ήταν να εξοικονομήσουν γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις που θα μεταφέρονταν στο ανατολικό μέτωπο και αυτή τους η προσπάθεια προσέκρουε στην αντίσταση του μαζικά οργανωμένου στο ΕΑΜ εργατικού λαϊκού κινήματος. Τα έχετε δει ότι η επιστράτευση Ελλήνων εργατών που θα μεταφέρονταν στα γερμανικά εργοστάσια ακυρώθηκε στην πράξη από τις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις και απεργίες στην Αθήνα το Μάρτιο του 1943 με την καθοριστική συμβολή της ΚΟΑ του ΚΚΕ. Μιλάμε για διαδηλώσεις, απεργίες σε συνθήκες κατοχής και πολέμου, όχι σε ειρηνικές συνθήκες ή ομαλές. Το ίδιο συνέβη και τον Ιούλιο του 1943 με την προσπάθεια επέκτασης της βουλγαρικής ζώνης κατοχής στη Μακεδονία. Συμπέρασμα. Το ΚΚΕ έδωσε μεγάλο αγώνα για να μην πεινάσει ο λαός της Αθήνας, οργάνωσε καθημερινά δεκάδες συσίτια, χτυπώντας και εξοντώνοντας ταυτόχρονα τους μαυραγορίτες, τους κερδοσκόπους και όλους αυτούς που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν την πείνα, τσάκισε τους δοσύλλογους και τους συνεργάτες των Γερμανών. Με βάση αυτή του τη δράση και όλα τα προηγούμενα που είπαμε, ανέβασε το ηθικό του αθηναϊκού λαού και συνολικότερα του ελληνικού λαού, ανέδειξε τις τεράστιες δυνάμεις που έχει ένας λαός όταν το πάρει απόφαση και βαδίσει στον δρόμο του αγώνα χωρίς να λογαριάσει κόπους και θυσίες. Αυτή η εποπία που σύντομα αναφερθήκαμε είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη για το τίποτα δεν μένει κλείστο, για το τίποτα δεν μένει στάσιμο, ότι ο αρνητικός σχετισμός δύναμης αλλάζει κάτω από την αποφασιστική παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα της οργανωμένης πολιτικής πρωτοπορίας της εργατικής τάξης. Συζητάμε για μία περίοδο που σε αυτή τη χρονική περίοδο οι δυνάμεις του κεφαλαίου από την άλλη πλευρά βρίσκονταν σε μεγάλη ανυπολιψία, είτε γιατί συγκαταλέγονταν στους απόντες του αγώνα, είχαν φύγει, είτε γιατί είχαν συνεργαστεί άμεσα με τον κατακτητή, όπως αυτή είναι η πραγματικότητα, και συγκέντρωναν επάνω τους τη λαϊκή κατακραυγή, ενώ παράλληλα δεν είχαν ισχυρές κρατικές δυνάμεις να επιβάλλουν την αντιλαϊκή τους βία ενάντια στο λαό που είχε θεργέψει και εμφανίζονταν σαν ένας γίγαντας αποφασισμένος για όλα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα για τη στάση της αστικής τάξης και του πολιτικού της προσωπικού από την αρχή της κατοχής μέχρι το τέλος αναδεικνύονται πολύ εμπεριστατωμένα με γεγονότα, αναφορές στις σελίδες του δοκιμίου του κόμματος αλλά και στην έκθεση που όπως έχετε ήδη δει από, από τους συντρόφους που κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια. Ειδικά το 1944 ήταν ένα έτος όπου κάτω από τα χτυπήματα και τη δράση του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, τη μαζική πάλι όλου του ελληνικού λαού και τη γενικότερη προέλαση του κόκκινου στρατού στα Βαλκάνια, διώχθηκαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ο λαός δηλαδή ξεσκλαβώθηκε από την ξένη κατοχή. Την ίδια στιγμή η λαϊκή δράση, η αυτενέργεια, η πρωτοβουλία, η αυτοθυσία βρίσκονταν στα ύψη. Το ίδιο και το κύρος, η απήχηση του κόμματος στον ελληνικό λαό. Στο 1944 έβαλε τη σφραγίδα της μια τεράστια κίνηση λαϊκών μαζών που έμαθαν να εμπιστεύονται τη δύναμή τους, που ήθελαν να μην ζουν όπως παλιά, που ήταν έτοιμες να δώσουν και τη ζωή τους για το σκοπό αυτό. Ήταν μια περίοδος όπου εκατομμύρια άνθρωποι διδάσκονταν κάθε εβδομάδα περισσότερο από ό,τι σε ένα χρόνο ή χρόνια συνηθισμένης νησταλέας ζωής. Ήταν μια περίοδος όπου οι τεράστιες λαϊκές μάζες δεν δέχονταν να τις ληστεύουν ήσυχα όπως συνέβαινε σε μια συνηθισμένη ειρηνική περίοδο.
όλα τα παραπάνω συνθέτουν αυτό που λέμε και ήταν πραγματικότητα, την εκδήλωση επαναστατικής κατάστασης στην Ελλάδα. Άρα, σωστά λέμε και στον τίτλο της έκθεσης, ότι το 1944 είναι απελευθερωτικό και επαναστατικό ταυτόχρονα, παρόλο που δεν έγινε επανάσταση, ως ενέργεια σχεδιασμένη, καθοδηγημένη από το κόμμα της εργατικής τάξης, με σκοπό την κατάκτηση της εξουσίας από την εργατική τάξη και το λαό γενικότερα. Το αντικειμενικό υπάρχει. Γι' αυτό και η έκθεση μαγνητίζει και για έναν άλλο λόγο. Γιατί φωτίζει στους επαναστάτες, στους αγωνιστές του σήμερα, το τι έφταξε και δεν ολοκληρώθηκε αυτό το έργο. Γιατί τελικά δεν υπήρχε σχέδιο για να πάρει ο λαός την εξουσία στα χέρια του, παρόλο που ένοπλα ο λαός αντιστάθηκε στην αστική τάξη και στους συμμάχους της το Δεκέμβρη του 1944 αλλά και αργότερα. Γιατί δεν έγινε επανάσταση, αφού υπήρχαν όλες οι ευνοϊκές προϋποθέσεις για την έναρξη και τη διεξαγωγή της, παρότι ο λαός και το ΚΚΕ στο δίλημα υποταγή ή οργάνωση της πάλης και αντεπίθεση επέλεξαν σωστά και τότε τον δεύτερο δρόμο. Μάλιστα, μιλάμε για μια περίοδο που την ίδια ώρα η αστική τάξη της Ελλάδας, σε αντίθεση με την εργατική τάξη και την πρωτοπορία της, το κόμμα, ήταν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν με κάθε μέσο και με κάθε έγκλημα το μοναδικό πράγμα που αναγνωρίζουν ως πατρίδα, δηλαδή την ταξική κυριαρχία τους, την αστική εξουσία. Ξεπέρασαν ακόμα για τις παλιές τους διαφωνίες και μαζί με τον Βρετανικό Ιμπεριαλισμό επιδόθηκαν στον αγώνα για την εξασφάλιση της καπιταλιστικής εξουσίας στην Ελλάδα. Αυτό όμως προϋπέθεται το τσάκισμα του ΚΚΕ, του εργατικού λαϊκού κινήματος, την ανατροπή του πολιτικού και ταξικού συσχετισμού δυνάμεων έτσι όπως αυτός είχε διαμορφωθεί μέσα στην κατοχή. Το κόμμα μας, το ΚΚΕ, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, με αίσθημα ευθύνης, μακριά από κάθε διάθεση μηδενισμού, λαθολογίας ή ωρεοποίησης και με το βλέμμα πάντα στραμμένο στο μέλλον, έχει μελετήσει συστηματικά, επισταμένα, τις βαθύτερες αιτίες για τις τότε ανεπάρκειες. Αυτές θα τις βρείτε αναλυτικά στους τόμους του δοκιμίου, που έχει μια αξία όλοι μας να τα προμηθευτούμε το δοκίμιο, να το μελετήσουμε, να το διαβάσουμε. Θα βρούμε πολλές απαντήσεις στα ερωτήματα και θα μας βοηθήσει και για το σήμερα και για το αύριο. Εδώ όμως σήμερα θα σταθούμε σε κάποια βασικά συμπεράσματα που έχουμε εξαγάγει μέσα από αυτή τη μελέτη και τα έχουμε ενσωματώσει και στις προγραμματικές επεξεργασίες του κόμματος. Η βάση λοιπόν αυτών των αντιφάσεων και των ανεπαρκειών της επαναστατικής πρωτοπορίας ήταν η λαθεμένη στρατηγική στο προγραμματικό λόγο του κόμματος και στην πρόταση συνολικής διεξόδου σε όφελος της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας. Να θυμίσουμε εδώ τις προγραμματικές δηλώσεις, επεξεργασίες μάλλον, που είχε τότε το κόμμα, όταν ήδη πριν την κατοχή, στηριζόμενο σε μια λαθεμένη ανάλυση της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας, υιοθετούσε το ενδιάμεσο στάδιο της αστικοδημοκρατικής επανάστασης με στόχο τη διαμόρφωση μιας κυβερνητικής εξουσίας που θα ήταν ενδιάμεσο του καπιταλισμού και του σοσιαλισμού και που θα αναλάμβανε να ολοκληρώσει ορισμένες απαραίτητες αστικοδημοκρατικού χαρακτήρα μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για τη σοσιαλιστική επανάσταση. Με βάση την απόφαση της 6ης Ολομέλειας του ΚΚΕ το 1934, κινητήριες δυνάμεις της αστικοδημοκρατικής επανάστασης, που έμπαινε ως στόχος, προσδιορίζονταν η εργατική τάξη και η φτωχή αγροτιά. Αυτή η ανάλυση θεωρούσε τις αστικές δυνάμεις εξαρτημένες από τα ξένα μονοπόλια και γι' αυτό αδύναμες ακόμα και να προχωρήσουν στη αστικοδημοκρατική επανάσταση. Σε αυτή τη γραμμή προσαρμόστηκε στη συνέχεια η στρατηγική των αντιφασιστικών μετώπων που υιοθέτησε το ΚΚΕ στη βάση των αποφάσεων και της Κομμουνιστικής Διεθνούς και απαιτούσε τη συνεργασία και με τις λεγόμενες αντιφασιστικές αστικές δυνάμεις. Γραμμή που στην ουσία συγκάλυπτε το χαρακτήρα των φασιστικών
και ναζιστικών δυνάμεων, καλλιεργούσε αυταπάτες για συνεργασία με προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις της αστικής τάξης, αποσπούσε την ανάγκη συντριβής τους, με την ανάγκη συντριβής εν τέλει των πραγματικών αιτιών που γεννούν αυτές τις δυνάμεις, δηλαδή το καπιταλιστικό εκμεταλλευτικό σύστημα και το αστικό κράτος. Το αποτέλεσμα ήταν, κατά τη διάρκεια της τριπλής φασιστικής κατοχής, η απαράμιλα ηρωική δράση του ΚΚΕ να συνεχίζει να πατά σε μια στρατηγική που προεξοφλούσε τη συνεργασία με τις αστικές πολιτικές δυνάμεις που θα έφτανε ως για τη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Ταυτόχρονα, με δεδομένη την εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης στο πλαίσιο του μεγάλου αντιχιτλερικού συνασπισμού, το ΚΚΕ αναζητούσε μια λύση με συμβιβασμούς που δεν θα διατάρασαν τη συμμαχία με τη Μεγάλη Βρετανία και τις αντιχιτλερικές αστικές δυνάμεις. Για αυτούς τους λόγους και έτσι οδηγήθηκε στην επαγωγή του Ελλάς στο Βρετανικό στρατηγείο της Μέσης Ανατολής και αργότερα στις συμφωνίες του Λιβάνου και της Καζέρτας, προκειμένου, όπως πίστευε, να διατηρήσει και να διευρύνει την αντιφασιστική ενότητα. Μια ενότητα όμως, την οποία, όπως αποδείχτηκε, μόνο το ίδιο πίστευε και προσδοκούσε, αφού την ίδια στιγμή το σύνολο των πολιτικών αστικών δυνάμεων και οι σύμμαχοι Βρετανοί προετοιμάζονταν για την τελική αναμέτρηση μαζί του. Επίσης, με βάση τις συμφωνίες αυτές, το κόμμα μας αναγνώρισε την εξόριστη αστική κυβέρνηση που είχε απουσιάσει από την αντίσταση και είχε χάσει κάθε κύρος μέσα στις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Έτσι δέχτηκε να συμμετάσχει σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας και να μην μπουν οι δυνάμεις του Ελλάς στην Αθήνα. Όμως, από την άλλη πλευρά, προτεραιότητα των αστικών δυνάμεων στο πλαίσιο της λεγόμενης κυβέρνησης εθνικής ενότητας ήταν ο αφοπλισμός του Ελλάς. Γενικότερα, τα έργα και οι μέρες της λεγόμενης κυβέρνησης εθνικής ενότητας απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση στα πλαίσια του καπιταλισμού στο μόνο που οδηγεί είναι στη χειροτέρευση των συσχετισμών για το λαό, στη χειροτέρευση της ζωής του. Πόσο μάλλον όταν αυτό γίνεται σε αυτό που αναφέραμε πριν, σε δοσμένες επαναστατικές συνθήκες. Η στρατηγική λοιπόν αυτή αδυναμία του κόμματος εμπόδισε την έγκαιρη μετατροπή του Ελλάς σε επαναστατικό εργατικό στρατό, την αποφασιστική επιλογή της κατάλληλης στιγμής για σύγκρουση και κατάληψη της Αθήνας, στηριζόμενο στον εσωτερικό συσχετισμό που είχε διαμορφωθεί, ειδικά την περίοδο του 1944, στο οποίο καταγράφονται και οι ένοπλες δυνάμεις που διέθετε ή οι επηρεάζει, οι οποίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Οι όποιες ανασταλτικές παρεμβάσεις του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος εκείνη την περίοδο δεν αναιρούν την παραπάνω εκτίμηση. Άλλωστε, αν θέλετε, μια ευνοϊκή εξέλιξη του επαναστατικού αγώνα στην Ελλάδα μπορούσε να προκαλέσει και την πιο άμεση στήριξή του από το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ώστε να έχει τελικά θετική έκβαση. Τέτοια ιστορικά προηγούμενα υπάρχουν και σε άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Κούβα και αλλού. Εξάλλου, η αξιοποίηση των συνδικών επαναστατικής κατάστασης για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας τόσο στην Ελλάδα όσο και όπου αλλού διαμορφώθηκε ήταν προϋπόθεση για μια ριζική αλλαγή του διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, παγκόσμια. Αυτή η γραμμή θα ενίσχυε περισσότερο τη διεθνή υπόσταση της Σοβιετικής Ένωσης απέναντι στον ψυχρό πόλεμο, στο ενδεχόμενο νέο θερμού πολέμου, θα συντελούσε στην αποτελεσματική της υποστήριξη και στην έμπρακτη αντιμετώπιση του οπορτουνισμού στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα. Στο αντίθετο, οδηγούσε εξ αντικειμένου η στρατηγική της συμμετοχής των κομμουνιστικών κομμάτων στις ασχές κυβερνήσεις πριν, στη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μετά από αυτόν. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι η σύγκρουση ήταν έτσι και αλλιώς αναπόφευκτη. Όπως άλλωστε είναι πάντα σε συνθήκες που αντικειμενικά κρίνεται το ζήτημα της ταξικής εξουσίας. Βεβαίως, στη συνέχεια, το ΚΚΕ αρνήθηκε να δεχτεί τους όρους στην ομή βία που επέβαλε η κυβέρνηση της λεγόμενης Εθνικής Ενότητας. Επέλεξε και σωστά
να δώσει το μεγαλειώδη αγώνα των 33 ημερών το Δεκέμβρη του 1944 κατά της αστικής τάξης των Βρετανών που ήρθαν με πρόσκληση του Γεωργίου Παπανδρέου και με στόχο να τσακίσουν το ιαμικό κίνημα και το ΚΚΕ. Ωστόσο, σε αυτόν τον ηρωαϊκό αγώνα συνέχισαν να επιδρούν οι αδυναμίες στη στρατηγική του κόμματος. Σε αυτές μπορεί να αποδοθεί το γεγονός ότι ακόμα και στην κορύφωση της ταξικής σύγκρουσης, το ΚΚΕ αντιμετώπισε αυτόν τον αγώνα ως μέσο για τη δημοκρατική εξομάλυνση και όχι ως πάλι για την εξουσία. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν μεταφέρθηκαν οι εμπειροπόλεμες δυνάμεις του Ελλάς στην Αθήνα από την υπόλοιπη Ελλάδα και μετά την υποχώρηση των μαχητών υπέγραψε τη συμφωνία της Βάρκησας. Όμως και μετά τη συμφωνία της Βάρκησας τελικά δεν υποτάχθηκε και έστω με σχετική καθυστέρηση οργάνωσε τον τρίχρονο ένοπλο αγώνα, λαϊκό αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι όποιες υποχωρήσεις δεν ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού με τον ταξικό αντίπολο. Άλλωστε, ο ένδοξος τρίχρονος αυτός αγώνας εξέφραζε τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας του πληθυσμού ενάντια στα συμφέροντα των εκμεταλλευτών, των δυναστών και των καταναπιεστών του. Αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της ταξικής πάλης στην Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα. Η πραγματικότητα είναι ότι δίχως η στρατιωτική, οικονομική και πολιτική ενίσχυση των Βρετανών αρχικά και των Αμερικάνων στη συνέχεια, η αστική τάξη της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να νικήσει. Συνεπώς, μπροστά στο δίλημα υποταγή ή οργάνωση της πάλης και αντεπίθεση, το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα επέλεξαν το δεύτερο δρόμο. Και έτσι σώθηκε η τιμή του λαού και του ΚΚΕ, έμεινε παρακαταθήκη και κληρονομιά που βοήθησε να κρατηθεί το κόμμα όρθιο να περάσει κάθε δοκιμασία στις δύσκολες δεκαετίες που ακολούθησαν. Παρακαταθήκη που υπάρχει μέχρι και σήμερα, αφού όποια πέτρα κι αν σηκώσεις σε αυτήν τη χώρα, σε όποια πόλη, σε όποιο χωριό και σε όποιο δρόμο, θα βρεις από κάτω την προσφορά και τους ακατάλληλους δεσμούς αίματος του ΚΚΕ με τον ελληνικό λαό. Αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, η ιστορία του υπεραλληλιστικού Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, η ιστορία της τριπλής φασιστικής κατοχής και της απελευθέρωσης, η ιστορία του Δεκέμβρη του 1944 διδάσκουν το εξής, ότι κανένας λαός δεν μπορεί να στηρίζει την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας του στην αστική τάξη και τα κόμματά της. Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα και τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και τα καπιταλιστικά υπεραλληλιστικά συμφέροντα. Η νίκη του ενός προϋποθέτει την ήττα του άλλου. Τότε, την περίοδο που συζητάμε, η καπιταλιστική εξουσία δεν δίστασε να μακελέψει ένα από τα μεγαλύτερα αντιστασιακά κινήματα της Ευρώπης προκειμένου να επιβιώσει. Σήμερα καταδικάζει τον εργαζόμενο λαό και την νεολαία να ζουν μια ζωή που μοιάζει περισσότερο με επιβίωση, πολύ μακριά από τις σύγχρονες δυνατότητες για την κάλυψη των αναγκών, ενώ ετοιμάζεται να τους χρησιμοποιήσει ανά πάσα στιγμή ως κρέα για τα κανόνια της, προκειμένου να αναβαθμίσει τη θέση της στο διεθνή ανταγωνισμό. Γι' αυτό η πάλη των εργατικών λαϊκών δυνάμεων πρέπει να φτάσει ως το τέλος, ως την ανατροπή αυτής της εξουσίας που ευθύνεται για τους υπεραλληλιστικούς πολέμους, να φτάσει ως την επαναστατική κατάκτηση της εργατικής εξουσίας, δηλαδή την οικοδόμηση του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Αυτή άλλωστε θα είναι και η πραγματική ολοκλήρωση της απελευθέρωσης και της μάχης του Δεκέμβρη του 1944. Αυτή θα είναι η καλύτερη ανταπόκριση στο καθήκον της περίοδου και στο χρέος προς τις επόμενες γενιές. Αυτή ταυτόχρονα θα είναι και η καλύτερη τιμή για τους πρωτοπόρους της ταξικής πάλης της δεκαετίας του 1940-1950. Το κόμμα μας σήμερα είναι πολύ πιο έμπειρο, πιο όριμο και με πολύτιμη παρακαταθήκη την προσφορά τις θυσίες των προηγούμενων γενιών κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών. Είναι αποφασισμένο και μπορεί μαζί με την εργατική τάξη το λαό να το πάει μέχρι τέλους. Ξέρουμε άλλωστε
ότι οι ίδιες οι αντιθέσεις, οι αντιφάσεις, οι ανταγωνισμοί μέσα στους οποίους παράσσεται ο καπιταλισμός είναι αυτές που διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις όπου οι πάνω δεν θα μπορούν να κυβερνήσουν όπως πριν, δηλαδή να χειραγωγούν και να ενσωματώνουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια, και οι κάτω δεν θα θέλουν να κυβερνηθούν όπως μέχρι σήμερα και θα οδηγούνται έτσι σε ασυνήθιστη μαζική επαναστατική δράση. Όμως, όπως διδάσκει και ο Οκτώβριος του 1944, η κινητοποίηση των μαζών, η όξυση της ταξικής πάλης δεν μπορούν να οδηγήσουν από μόνες τους στην ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, αν δεν καθοδηγούνται από μια επαναστατική στρατηγική μιας πραγματικής πρωτοπορίας. Οπωσδήποτε όμως και η διαθέση των μαζών και κυρίως η κατεύθυνση της πάλης διαμορφώνονται και από την ίδια τη δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Όπως σε την περίοδο του ένοπλου αγώνα του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ με την καθοδήγηση του ΚΚΕ, όπου άνθησε η αυτενέργεια, η αυτοθυσία, με χιλιάδες να διαθέτουν ακόμα και τη ζωή τους για ανώτερα δανεικά, για ριζικές κοινωνικές αλλαγές. Γι' αυτό εργαζόμαστε σήμερα, συνεχώς, συστηματικά, που μπορεί και τα αποτελέσματα να μην φαίνονται άμεσα, για να οικοδομήσουμε ένα κόμμα που θα ανταποκρίνεται στα παραπάνω καθήκοντα. Και είμαστε περήφανοι γιατί για τα βήματα που έχει μετρήσει το ΚΚΕ της πολύπλευρης ισχυροποίησης όλα τα τελευταία χρόνια. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε στιγμή ένα κρίσιμο συμπέρασμα που έχουμε καταλήξει ως κόμμα, μελετούντας συνολικά την ιστορική πείρα και ιδιαίτερα τις περιόδους της κατοχής ως την απελευθέρωση και μετά. Γιατί η δύναμη του κόμματος βρίσκεται πρώτα απ' όλα στην ιδεολογικοπολιτική του ποιότητα, στην ικανότητά του να δρά ως κόμμα επαναστατικό σε όλες τις συνθήκες, και επαναστατικές και μη επαναστατικές και ειρηνικές, σε όλες τις συνθήκες. Για παράδειγμα, τότε τη δεκαετία του 40, η οργανωτική χαλαρότητα στο κόμμα σε συνδυασμό με ορισμένη διάχυσή του στις γραμμές του ΕΑΜ, καθώς και η ορμηδική μαζικοποίηση του κόμματος στην περίοδο της κατοχής, δίχως την ανάλογη ιδεολογική πολιτική προετοιμασία και την απαιτούμενη εσωκομματική ζωή, είχαν ως αποτέλεσμα η κομμουνιστική συνείδηση λίγο να διαφέρει από την πλατιά εάμικη. Η κομμουνιστική λοιπόν διαπαιδαγώγηση, η προετοιμασία και η δημότητα των κομματικών δυνάμεων ήταν κατώτερη σε σχέση με τις ανάγκες της οξύτητας της ταξικής πάλης. Αυτή η στρατηγική ανεπάρκεια του κόμματος δυστυχώς ήταν συμβιβασμένη με τη συνολική διαπαιδαγώγηση που έφτανε ταξική πάλι μόνο σε ορισμένα επιμέρους στοιχεία τους, όπως ήταν το διώξιμο του κατακτητή, την ελευθερία, την ανεξαρτησία του τόπου και όχι την ίδια την ουσία της ταξικής πάλης που είναι η νίκη της εργατικής τάξης και των συμμάχων της σε επίπεδο εξουσίας. Αυτά συντρέφτα αναφέρουμε, ξαναπαραφέρω, χωρίς λαθολογία, μηδενισμό κτλ. Το κόμμα μας έχει εξάγει μέσα από όλη αυτή την ιστορική περίοδο, που ήταν πολύ πλούσια, επαναστατικά συμπεράσματα για όλη αυτή την περίοδο τα έχει εντάξει στο πρόγραμμα και στη στρατηγική του, στα δοκίμια της ιστορίας που έχουμε, που αξίζει να αναζητηθούν στο βιβλιοπωλείο που έχουμε εδώ στην έκθεση. Αυτό το γεγονός εξοργίζει και συγκεντρώνει τα πειρά διάφορων ειδών αντιπάλων του κόμματος. Ότι δηλαδή δεν παρετούμαστε από την υπόθεση της μελέτης της ιστορίας μας, έχοντας ως στόχο όμως, μοναδικό, να την κάνουμε όπλο για τις μάχες που έχουμε να δώσουμε και δίνουμε. Και αυτή τη δουλειά δεν την κάνουμε ούτε με ωρεοποιήσεις, ούτε με αφορισμούς. Και αυτό τους εξοργίζει, γιατί όχι μόνο δεν παρετούμαστε, αλλά προετοιμαζόμαστε ακόμη πιο έντονα για την ιστορική μας αποστολή, δηλαδή την καθοδήγηση εργατικής τάξης να καταλάβει την εξουσία. Από αυτή την άποψη και εμπνεόμαστε και δυναμώνουμε από τους ηρωικούς αγώνες και τη δράση του κόμματός μας. Με σεμνότητα κρατάμε τη σκυτάλη του αγώνα που κράτησαν οι ήρωες αγωνιστές του 44, όσο βάρος κι αν έχει αυτή η σκυτάλη, γιατί είναι τέτοιο το σκαρί του κόμματός μας που μας κάνει και πρέπει να μας κάνει συνεχώς ακόμα πιο δυνατούς. Από αυτή την άποψη δίνουμε υπόσχεση πως δεν θα αφήσουμε να σβήσουν από την ιστορική μνήμη οι θυσίες ή οι αγώνες του κόμματος και του λαού μας. Και δίνουμε υπόσχεση πως ο αγώνας για την Ελλάδα της δουλειάς και της λευτεριάς δεν τελείωσε. Αντιθέτως, στη σημερινή εποχή
έρχεται όλο και πιο επιτακτικά η μοναδική λύση προς όφελος του λαού, δηλαδή ο σοσιαλισμός, κομμουνισμός. Ελπίζουμε τους ορθίους να μην σας κουράσαμε και καλούμε στο βήμα τώρα τον σύντροφο Βλάση Παπαγιανακόπουλο. Έλα σύντροφε. Αντάρτη του Ελλάς, με πολλά χρόνια φυλακές και εξορίες. Ένας από τους χιλιάδες που είναι μέρος της ιστορίας του κόμματός μας.